και η σημερινή πρωτοβουλία της ΚΝΕ εδώ στη Θεσσαλονίκη επιβεβαιώνει για πολλοστή φορά γιατί το κόμμα μας, γιατί η κομμουνιστική νεολαία Ελλάδος ιεραρχούν το ζήτημα των ναρκωτικών, έχοντας κατά νου ότι εμείς ως κόμμα δεν περιμένουμε κάθε 26 Ιούνιου την Παγκόσμια ημέρα για να προβάλλουμε τις θέσεις μας, αλλά καθημερινά με τη δράση μας, με την πολιτική πρόταση διεξόδου του ΚΚΕ, με τις επεξεργασίες και τις θέσεις μας, ορθώνουμε πραγματικό μέτωπο ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά, ενάντια σε όλες τις εξαρτήσεις, ενάντια στον ατομικό τρόπο φυγής από μια ζωφερή πραγματικότητα που βιώνει ο άνθρωπος, ενάντια στην πολιτική της αστικής τάξης που και στο φαινόμενο των ναρκωτικών απλά προσπαθεί να διαχειριστεί τη χρήση και την εξάρτηση, μια πολιτική που ουσιαστικά συντηρεί συνειδητά αυτό το φαινόμενο. Λέμε καθαρά ότι τα κόμματα της αστικής τάξης έχουν τεράστιες ευθύνες γιατί γιγαντώνεται το φαινόμενο της τοξικομανίας και στη χώρα μας. Έχουν τεράστιες ευθύνες γιατί αθωώνουν ναρκωτικά στις νεανικές συνειδήσεις μόνο και μόνο για να εξασφαλίσουν την κερδοφορία του μεγάλου κεφαλαίου αλλά και την κοινωνική καταστολή. Δείτε για παράδειγμα τι γίνεται με την κάναβη. Την έχουν βαφτίσει από βιομηχανική μέχρι θεραπευτική γιατί κυρίως τους ενδιαφέρει η νομιμοποίηση της ψυχαγωγικής της χρήσης γιατί εκεί βρίσκεται και η μεγάλη κερδοφορία. Μετά την νομιμοποίηση για παράδειγμα στον Καναδά και σε αρκετές πολιτείες στη ΣΥΠΑ έχει ανοίξει όρεξη τα μονοπόλια που βλέπουν την Ευρώπη ως τη νέα μεγαλύτερη αγορά για ψυχαγωγική χρήση της κάναβης και μάλιστα ευελπιστούν την επόμενη δεκαετία η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει μια αγορά με ύψος πάνω από 125 δισεκατομμύρια ευρώ κέρδη μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Σε αυτή τη βάση ξαφνικά η Ευρωπαϊκή Ένωση κατ' εντολή των μονοπωλίων αναγόρευσε μέσα σε μια νύχτα ως νόμιμο εμπόρευμα τα προϊόντα CBD ή ο ΟΗΕ αφαίρεσε την κάναβη από τον πίνακα των επικίνδυνων ναρκωτικών. Έτσι ξαφνικά για παράδειγμα σε μια νύχτα αγαπήθηκαν ο Άδωνης με τον Καρανίκα του ΣΥΡΙΖΑ γιατί ομονοούν και ιδίως την προσέλκυση επενδύσεων για την καλλιέργεια κάναβη στη χώρα μας. Την ίδια ώρα όμως τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι ένα στους τέσσερις έφηβους αναφέρει πως έχει κάνει χρήση κάποιας παράνομης ουσίας με δημοφιλέστερη την κάναβη πάνω από 25%. Με τη Θεσσαλονίκη μάλιστα να είναι η δεύτερη περιοχή πανελλαδικά μετά την Κέρκυρα με την υψηλότερη χρήση κάναβης στις μαθητικές ηλικίες. Σχεδόν δύο από τους πέντε που έχουν κάνει πρόσφατη χρήση κάναβης μαθητές βρίσκονται, λένε τα επίσημα στοιχεία, σε υψηλό κίνδυνο για εξάρτηση και μάλιστα αυτή η αυξητική τάση τριπλασιάζεται από τα 16 στα 18 έτη. Ταυτόχρονα, η ανοχή απέναντι στη χρήση είναι ανησυχητικά υψηλή. Σχεδόν 6 στους 10 μαθητές λυκείου θεωρούν ακίνδυνη τη δοκιμή κάναβης, παρόλο που προκαλεί εθισμό για έναν από τους 6 εφήβους. Στη χώρα μας, την προηγούμενη χρονιά εντοπίστηκαν περισσότερες από 100 νέες ψυχοδραστικές ουσίες, με τη συντριπτική πλειοψηφία αυτών να είναι συνθετικά καναβινοειδή. Δηλαδή, ότι μέσα σε 2 δεκαετίες έχει τριπλασιαστεί η χρήση κάναβης στους μαθητές σε όλη τη χώρα και έχει πενταπλασιαστεί η χρήση στις μαθητικές ηλικίες στη Θεσσαλονίκη, είναι απλά ουρανοκατέβατο φαινόμενο, είναι απλά η μόδα, δεν είναι, είναι άλλη μια διαπίστωση. Εμείς λέμε ότι δεν είναι άλλη μια διαπίστωση, αλλά αυτή η διαπίστωση έχει και αιτίες. Για παράδειγμα, δεν έχουν ευθύνες διαχρονικά οι κυβερνήσεις, πράσινες, μπλε, ροζ, που ο καθένας από τη μεριά του συμπλήρωνε το παζλ της δίθεν αναγκαιότητας γιατί πρέπει να νομιμοποιηθεί η κάναβη. Δεν έχουν ευθύνες τα κόμματα και οι κυβερνήσεις που έχουν αποξηλώσει την πρόληψη με υποστελεχωμένα και υποχρηματοδοτούμενα κέντρα πρόληψης ό,τι ακριβώς κάνουν και στα θεραπευτικά προγράμματα. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΕΚΤΕΠΝ, του προγράμματος που ερευνά την χρήση ουσιών στη χώρα μας, φαίνεται ότι το 2019, πριν κλείσουν τα σχολεία για την καραντίνα, για την πανδημία, σε πρόγραμμα πρόληψης μέσα στα σχολεία είχαν συμμετάσχει μόνο το 4% των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Άρα δεν έχουν ευθύνες ή μάλλον θεωρούν πρόληψη
ότι μόνο 4% μαθητές θα έχουν ενημέρωση γύρω από αυτά τα ζητήματα. Μάλιστα, εκτός από την νομιμοποίηση της κάναβης, αυτά τα κόμματα συμφωνούν, ταυτίζονται, αλληλοσυγχαίρονται και στον τρόπο που θα αντιμετωπιστεί η τοξικομανία. Ή καλύτερα να πούμε στον τρόπο που θα διαχειριστούν απλά το πρόβλημα. Αφού σιγά σιγά αποσαθρών πρόληψη, θεραπεία, κοινωνική επανένταξη, έρευνα, τώρα για να διαχειριστούν την τοξικομανία ενισχύουν ακόμα περισσότερο τη λογική της μείωσης της βλάβης. Δείτε για παράδειγμα πώς συμφωνούν όλοι με τους χώρους εποπτευόμενης κρίσης. Πώς προβλήθηκε η ίδρυση του πρώτου χώρου εποπτευόμενης κρίσης που εγκαινιάστηκε από τον Πρωθυπουργό, αξιοποιώντας ο σημερινός Πρωθυπουργός το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο του άφησε παρακαταθήκη ο ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα η σημερινή κυβέρνηση το πήγε ένα βήμα παρακάτω. Ενισχύοντας αυτή την νομοθεσία, δίνοντας τη δυνατότητα σε δήμους ή σε ΜΚΟ ή και σε ιδιώτες να φτιάχνουν τέτοιους χώρους. Για παράδειγμα, στην Αθήνα, ο Δήμαρχος Αθηναίων ετοιμάζεται να λειτουργήσει 5 κινητές μονάδες ελεγχόμενης χρήσης, 5 βανάκια δηλαδή που θα γυρνάνε στις γειτονιές και στα στέκια της Αθήνας για να μπορούν εκεί μέσα να κάνουν χρήση οι χρήστες. Με βάση αυτή την πείρα, η τελευταία έκθεση του ΟΚΑΝΑ λέει ότι αυτή η πείρα πρέπει να μεταφερθεί πλέον και στη Θεσσαλονίκη. Εμείς λέμε καθαρά, δεν τους ενδιαφέρει να μπει ο χρήστης σε πρόγραμμα. Τους ενδιαφέρει απλά να μην είναι ορατός ο χρήστης, να μην είναι ορατός στην τουριστική μόστρα. Τους ενδιαφέρει πώς δεν θα χαλάει τη βιτρίνα του τουριστικού κεφαλαίου. Τους ενδιαφέρει απλά να κρύψουν το πρόβλημα κάτω από το χαλάκι. Γιατί αυτοί οι χώροι, εποπτευόμενης κρίσης, είναι μια πολιτική διαχείριση του προβλήματος, δεν απαντά στο πρόβλημα, ίσα ίσα ναρκοθετεί κάθε ατομικό και κοινωνικό κίνητρο που είναι αναγκαίο για να ενταχθεί ένας άνθρωπος σε θεραπεία, αφού κάνει αποδεκτή τη χρήση, καλλιεργεί το συμβιβασμό με την εξάρτηση και θεωρεί ως λύση απλά να μην πεθαίνει ο χρήστης στο δρόμο. Είναι για παράδειγμα υποκριτικό το ενδιαφέρον των αστικών κυβερνήσεων για το πώς θα αντιμετωπιστεί η τοξικομανία. Ακολουθούν πιστά την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει ως μπούσουλα απλά το να διαχειριστούμε τη βλάβη από τα ναρκωτικά, τις ιδιωτικοποιήσεις, την αντιμετώπιση του φαινομένου με ιατρικούς απλά όρους, την αποτελεσματικότητα της κάθε δράσης μόνο με οικονομικούς όρους στη λογική κόστος-όφελος, με αυξημένο τον ρόλο μη κυβερνητικών οργανώσεων και ιδιωτών που βρίσκουν έδαφος να πλουτίσουν πάνω στον πόνο και του χρήστη και της οικογένειάς του. Στον αντίποδα, το ΚΚΕ με επιστημονικότητα συνεχίζει να μελετά διαχρονικά το πολυπαραγωγικό κοινωνικό φαινόμενο των εξαρτήσεων και των ναρκωτικών, διαμορφώνοντας τις θέσεις του από μια βασική αφετηρία, ότι ο άνθρωπος είναι κοινωνικό όν και ως κοινωνικό όν πρέπει να είναι πρωταγωνιστής στην κοινωνική ζωή, στην κοινωνική παραγωγή, στην ίδια την κοινωνική εξέλιξη. Η κοινωνία για την οποία παλεύει το ΚΚΕ δεν θέλει και δεν μπορεί να έχει τον άνθρωπο στο κοινωνικό περιθώριο. Από αυτή την αφετηρία εμείς ως κόμμα και η κομμουνιστική νεολαία λέμε όχι σε όλα τα ναρκωτικά. Δεν μπαίνουμε στη στρεβλή λογική του διαχωρισμού τους σε σκληρά και μαλακά ή του διαχωρισμού του χρήστη σε λειτουργικού ή μη λειτουργικού. Η θέση που οφείλει να παίρνει ο καθένας απέναντι στις εξαρτήσεις και τα ναρκωτικά σχετίζεται πρώτιστα με το πού τοποθετεί τον ίδιο τον άνθρωπο και πού τοποθετεί τις ανάγκες του. Και εμείς ως κόμμα θέλουμε τον άνθρωπο, την νεολαία, με ψηλά το κεφάλι, με καθαρή συνείδηση, να κατανοεί τη ζωή, να αντιλαμβάνεται την κοινωνική πραγματικότητα, να παλεύει, να αγωνίζεται για να τη φέρει στα δικά της μέτρα, στις δικές της ανάγκες. Δεν θέλουμε τη νέα γενιά ούτε με σκυμμένο το κεφάλι, αλλά ούτε στο περιθώριο της κοινωνικής ζωής και δράσης. Τι σημαίνει για παράδειγμα το νέο επιχείρημα το οποίο έρχεται να αντικαταστήσει την καραμέλα της προηγούμενης δεκαετίας? Από τα σκληρά μαλακά πλέον έχουμε μεταφερθεί στο λειτουργικός και μη λειτουργικός χρήστης. Να ξεκαθαρίσουμε βέβαια, σύντροφοι. Διαχωρίζονται τα ναρκωτικά. Διαχωρίζονται. Με βάση την προέλευσή τους, τη χημική τους σύσταση, τον τρόπο που παράγονται, τον τρόπο που επεξεργάζονται, πώς επιδρούν στον ανθρώπινο οργανισμό. Δεν διαχωρίζονται όμως με βάση τις αιτίες
που μου γεννούν την ανάγκη να κάνω χρήση. Γιατί για μας πρωτεύων δεν είναι ποια ουσία επιλέγει ένας νέος άνθρωπος για να ξεφύγει ή καλύτερα να γίνει δέσμιος, με ποια ουσία φτιάχνεται αλλά τελικά χαλιέται, αλλά πρωτεύων είναι ποια είναι η αιτία που τον στρέφει στις ουσίες, όποια κι αν είναι η ουσία που επιλέγει να κάνει χρήση. Ποια είναι η αιτία που τον οδηγεί στην αποκοινωνικοποίηση, στην απόσυρση, μέσα από οποιαδήποτε χρήση ή πια οποιαδήποτε ουσία κι αν επιλέξει. Γι' αυτό λέμε όχι σε όλα τα ναρκωτικά, γιατί προφανώς δεν υπάρχουν σκληρές και μαλακές αιτίες που με στρέφουν σε αυτά. Τι σημαίνει για παράδειγμα, όπως λέγαμε πριν, το νέο ιδεολόγημα περί λειτουργικού και μη λειτουργικού χρήστη? Είναι ένα ιδεολόγημα που από πίσω του κρύβει την ανάγκη νομιμοποίησης ναρκωτικών, με πρώτιστη την κάναβη, λόγω της μεγάλης κερδοφορίας που μπορεί να αποφέρει, και παράλληλα στοχεύει και στην κοινωνική καταστολή. Με αυτό το ιδεολόγημα θέλουν να αθωώσουν τη χρήση, να βάλουν ζυγαριά στο πόσο μπορείς να κάνεις χρήση, με μοναδικό γνώμονα να είσαι λειτουργικός, να είσαι παραγωγικός, να είσαι ανταγωνιστικός, να μην αντιδράς. Η λειτουργικότητα του χρήστη μετριέται με το αν το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα θα έχει χέρια παραγωγής. Μη λειτουργικός θεωρείται ο χρήστης που λόγω της κρίσης απλά δεν μπορεί να εργαστεί. Άρα, όσο εργάζεσαι, όσο αποδίδεις κέρδος μέσα από την εργατική σου δύναμη, από την υπεραξία, και έχεις δομήσει και μια ζωή που στον ελεύθερο χρόνο σου κάνεις και χρήση, αλλά σε ανεκτά όρια για το σύστημα, τότε όλα με λιγάλα. Εμείς χρειάζεται να σκεφτούμε όμως ποιος κερδίζει και ποιος χάνει. Πάντως, το αστικό σύστημα στα και χέρια παραγωγής έχει και μέρος της εργατικής δύναμης σε καταστολή, αφού ορίζουν την ελευθερία σου μέσα στα όρια που το ίδιο το αστικό σύστημα σου επιτρέπει. Αυτή βέβαια η αντίληψη, δηλαδή της λειτουργικότητας στη χρήση, πατά και στην επίσημη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ζήτημα των ναρκωτικών. Μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης που τα τελευταία 20 χρόνια έχει αλλάξει 8 στρατηγικά σχέδια για να αντιμετωπίσει δήθεν την τοξικοεξάρτηση, αλλά τελικά σε αυτά τα 20 χρόνια έχει τριπλασιαστεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης η χρήση και η εξάρτηση ουσιών, σύμφωνα με τα ίδια τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα τα επίσημα στοιχεία δείχνουν καθαρά την υψηλή συνάφεια, για παράδειγμα, που έχει η χρήση και η εξάρτηση με την ανεργία, με τη σχολική διαρροή, με τους ταξικούς φραγμούς στην εκπαίδευση, με την υποκουλτούρα ως τρόπο ψυχαγωγίας, με την εμπορευματοποίηση κάθε κοινωνικού δικαιώματος, όπως είναι η παιδεία και η υγεία. Τα αδιέξοδα που γεννά το ίδιο το σύστημα είναι αναγκαία συνθήκη για να εμφανιστεί και να εξαπλωθεί το φαινόμενο. Αυτό δεν πρέπει να μπει στο στόχαστρο της λαϊκής πάλης. Αυτό πρέπει να απομονώσει από τη συνείδησή του ο λαός και κυρίως η νέα γενιά. Γι' αυτό αναπτύσσεται και διαπάλλει και γίνεται έντονη προσπάθεια ώστε και το ζήτημα των ναρκωτικών να φανεί ως κάτι το οποίο έχει μόνο ιατρικές αιτίες ή σχετίζεται μόνο με την ψυχοπαθολογία ή αφορά μόνο στενά το οικογενειακό περιβάλλον ή είναι μια ατομική επιλογή, απομονώνοντάς το από τις σχέσεις παραγωγής και τη σχέση που έχουμε με τις αιτίες που με στρέφουν στις ουσίες. Σαφέστατα, από διαφορετική αφετηρία μπαίνει ο κάθε άνθρωπος στην πιθανή δοκιμή, στη χρήση, ακόμα και στην εξάρτηση. Όπως και με διαφορετικό τρόπο ερμηνεύεται η χρήση σε κάθε διαφορετική ιστορική περίοδο. Πάντα όμως υπάρχει μια κοινή παράμετρος, ιδιαίτερα στη σημερινή κοινωνία, που είναι η κοινωνική αποξένωση, η αποκοινωνικοποίηση, η παθητική στάση για τη ζωή και τις αιτίες που με στρέφουν σε αυτή. Το φαινόμενο μάλιστα των ναρκωτικών, το οποίο είναι ένα πολυπαραγωγικό φαινόμενο και έχει κοινωνικές, ιστορικές, οικονομικές, ψυχολογικές, πολιτισμικές διαστάσεις, που έχει τη βάση του ως προς τις αιτίες και τη διάδοσή του στις σχέσεις παραγωγής της ίδιας της κοινωνίας. Η ουσία και το βασικό είναι να κατανοηθεί ποια είναι η υλική βάση της κοινωνίας που γεννά την ανάγκη για ζήτηση και χρήση ουσιών. Και αν το θέλετε, είναι αυτό που λέμε ότι η ουσία είναι ότι το ίδιο το αστικό σύστημα το βολεύει η χρήση και η εξάρτηση από ναρκωτικά, γιατί αντικειμενικά αυτή η συνθήκη θέτει εμπόδια πρώτα και κύρια στη δυνατότητα να γνωρίζει ο άνθρωπος την ίδια του τη θέση μέσα στην κοινωνία. Γι' αυτό λέμε ότι χρήση ουσιών και συνειδητή δράση είναι έννοιες ασυμβίβαστες.
είναι έννοιες ασυμβίβαστες, γιατί το κύριο στοιχείο της ανθρώπινης υπόστασης είναι η κοινωνικότητα του ανθρώπου και ως κοινωνικό όν ο άνθρωπος σε αυτή τη σφαίρα διαμορφώνεται και η προσωπικότητά του και η δράση του με άμεση αλληλεπίδραση με το ίδιο το κοινωνικό του περιβάλλον. Έτσι και το φαινόμενο της τοξικοεξάρτησης, αν θέλουμε να το προσεγγίσουμε ολοκληρωμένα, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις κοινωνικές σχέσεις, όπως είπαμε, μέσα στις οποίες διαμορφώνεται. Ένα φαινόμενο το οποίο συνιστά ακραία μορφή αλλοτρίωσης, δεδομένου ότι ο ίδιος ο άνθρωπος απομακρύνεται από τη βασική του υπόσταση, την κοινωνικότητά του, αλλά και από τις πραγματικές του ανάγκες, πόσο μάλλον από τη διεκδίκηση των δικών του αναγκών, της δικής του ζωής, την διεκδίκηση να φέρει τη ζωή στα μέτρα των δικών του αναγκών. Σήμερα μάλιστα, για να νομιμοποιηθεί η χρήση και για να διαμορφωθεί κοινωνική ανοχή απέναντι στη χρήση, κυρίως στους νέους ανθρώπους, έχουμε από την ιδεολογική φαρέτρα της αστικής τάξης μια άκρατη φετιχοποίηση της ατομικότητας και του ατομικού δικαιώματος. Τα διάφορα, για παράδειγμα, κοινωνικά προβλήματα μπαίνουν στη ζυγαριά, ξαναερμηνεύοντας ζητήματα δίθεν επαναπροσδιορισμού της θέσης του ατόμου, των ορίων της ελευθερίας του, αλλά και της σχέσης του με την κοινωνία. Υπάρχει μια αναγωγή κάθε πτυχής της ανθρώπινης δράσης ως ατομικό δικαίωμα. Έτσι, ακόμα και η επιλογή ενός ανθρώπου, για παράδειγμα, να στραφεί προς τα ναρκωτικά, το έχουν αναγάγει σε ατομικό δικαίωμα. Προσπαθούν να περάσουν την αντίληψη στους νέους ανθρώπους ότι έχεις δικαίωμα να κάνεις χρήση και το δικαίωμα στη χρήση είναι ζήτημα ατομικής ευθύνης, αυτοπροσβολής, ζήτημα ατομικής επιλογής, προσδιορισμού της ζωής σου και του σώματός σου. Για μας, αυτό, αν το θέλετε, είναι και το πιο φεδρό επιχείρημα, γιατί δείχνει ακριβώς τη στόχευσή τους. Δηλαδή ότι θέλουν τον νέο άνθρωπο στο περιθώριο, τον νέο άνθρωπο έξω από κάθε κοινωνική έννοια και δράση. Εμείς, αυτό που πρέπει να κρατάμε είναι ότι η χρήση ουσιών δεν οδηγεί μόνο στον φυσικό θάνατο, αλλά οδηγεί και στον κοινωνικό θάνατο, δημιουργώντας ανθρώπους σκιές στο περιθώριο της κοινωνικής ζωής, αποξενώνοντας τον άνθρωπο από την πραγματική του υπόσταση ως κοινωνικό. Σήμερα, ένας στους δύο χρήστες που έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα θεραπείας ήταν μακροχρόνια άνεργοι πριν τη χρήση. Το 45% έχει εγκαταλείψει τη βασική εκπαίδευση πριν εξαρτηθεί. Η συντριπτική πλειοψηφία των εξαρτημένων γυναικών που βρίσκονται σε πρόγραμμα είχε σχέση με την πορνεία για να μπορεί να εξασφαλίσει τη δόση. Αυτός ο τρόπος ζωής ήταν ατομικές επιλογές ή είναι μια καθημερινότητα που προσφέρει το σημερινό σύστημα? Από ατομική επιλογή δεν δουλεύει κάποιος. Από ατομική επιλογή ο νέος πτυχιούχος κάνει τελείως άσχετο επάγγελμα από αυτό που σπούδασε. Από ατομική επιλογή ένας μαθητής εγκαταλείπει στο σχολείο στα 13 ή στα 14 έτη. Ή από ατομική επιλογή εκπορνεύεται μια γυναίκα? Για τους περισσότερους πάντως χρήστες, κάποιες επιλογές ήταν ήδη προδιαγεγραμμένες από το ίδιο το σύστημα, κάτι που εκφράζεται σε όλη τη σφαίρα της κοινωνικής ζωής, που συντελείται έξω και από την ατομική επιθυμία. Άρα, η σχέση του ατόμου και η επαφή του με μια ουσία είναι μια σχέση που καθορίζεται κοινωνικά, από τη διαδρομή, προσωπικότητα, κοινωνικό περιβάλλον, πιθανή στιγμή της επαφής με την ουσία. Είναι μια κοινωνική σχέση που μάλιστα απαντά σε ποια κοινωνία, με τι προσωπικότητες είναι πιο πιθανό να γενικευθεί αυτή η σχέση. Σίγουρα πάντως στη σημερινή κοινωνία, την εκμεταλλευτική των ταξικών ανισοτήτων, της εκμετάλλευσης, της καθημερινής ματέωσης των ονείρων και των προσδοκιών, στην κοινωνία που τα ναρκωτικά διαφημίζονται όπως κάθε άλλο εμπόρευμα γιατί αποφέρουν τεράστια κέρδη, σε μια κοινωνία με ελεύθερα τα ναρκωτικά είναι πολύ πιο πιθανό να γενικευθεί και η χρήση και η εξάρτηση. Και αυτό μάλιστα φανερώνουν και όλα τα στοιχεία από τις χώρες που ήδη έχουν νομιμοποιήσει ναρκωτικά με αιχμητή κάναβη. Δηλαδή και πολλαπλασιασμό της χρήσης και της εξάρτησης από όλες τις ουσίες, όχι μόνο από την κάναβη, και κυρίως πολλαπλασιασμό της χρήσης κάναβης στις μαθητικές ηλικίες. Η δική μας αντίληψη, που εδράζεται και στη διαλεκτική υλιστική ανάλυση που αναδεικνύει το φαινόμενο από ψυχοδραστικές ουσίες και της εξάρτησής του ως ακραίο φαινόμενο κοινωνικής αποξένωσης, αντιλαμβάνεται τη χρήση, την εξάρτηση, όπως είπαμε, ως πολυπαραγωγικό κοινωνικό φαινόμενο.
όχι μόνο λόγω των πολλαπλών αιτιάσεων που μπορεί να στρέψουν ένα νέο άνθρωπο στις ουσίες, αλλά κυρίως λόγω της διαλεκτικής σχέσης που έχουν αυτές οι αιτίες και μεταξύ τους, αλλά και με τις σχέσεις παραγωγής που επικρατούν στην ιστορική στιγμή που μελετάμε κάθε φορά το φαινόμενο. Άρα μιλάμε για ένα πολυπαραγωγικό κοινωνικό φαινόμενο που αντικειμενικά δεν είναι στατικό, είναι σε διαρκή εξέλιξη. Η κοινωνική δομή λοιπόν παίζει καθοριστικό ρόλο τόσο στη κρίση και οι αλλαγές που συντελούνται σε αυτή την κοινωνική δομή είναι ικανές να επηρεάσουν τη κρίση τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά. Δεν είναι τυχαίο, για παράδειγμα, ότι μετά την καπιταλιστική κρίση της προηγούμενης δεκαετίας είχαμε άνοδο της κρίσης ή τώρα η πανδημία και το lockdown πώς γέννησε, όπως λένε τα επίσημα στοιχεία, μια πανδημία μέσα στην πανδημία με την κατακόρυφη αύξηση κοκαίνης στην Ελλάδα. Και επειδή η κερδοφορία είναι αυτή που νομιμοποιεί ναρκωτικά, δεν είναι τυχαίο ότι ακόμα και σε συνθήκες lockdown και περιορισμού της κυκλοφορίας και των εμπορευμάτων λόγω κλειστών συνόρων, η αγορά των ναρκωτικών αυτά τα δύο χρόνια αποδείχθηκε πάρα πολύ ανθεκτική. Δεν επηρεάστηκε ούτε η εμπορία ούτε η κερδοφορία, ενώ για παράδειγμα στην Ολλανδία και στον Καναδά τα μαγαζιά που πουλούν κάναβη έμειναν ανοιχτά καθόλου το lockdown και χαρακτηρίστηκαν μάλιστα μαγαζιά που πουλούν είδη πρώτης ανάγκης και μπήκαν στην ίδια κατηγορία με τα σούπερ μάρκετ και τους φούρνους για να παραμείνουν ανοιχτά. Στον καπιταλισμό λοιπόν, που τα ναρκωτικά ικανοποιούν δύο θεμελιώδεις λειτουργίες του, από τη μία την κερδοφορία και από την άλλη την κοινωνική αποξένωση, την κοινωνική καταστολή, αυτό που αποδεικνύεται περίτρανα είναι ότι το ποια ουσία θα νομιμοποιείται, πότε τη μία θα τη βαφτίζουν φάρμακο, εμπόρευμα, ποια ουσία θα ξαναπαγορεύεται, πότε θα την ξαναβαφτίζουν ναρκωτικό, είναι μια σχέση που καθορίζεται αποκλειστικά από την ανάγκη κερδοφορίας σε κάθε φάση ανάπτυξης της καπιταλιστικής οικονομίας. Στον καθοριστικό ρόλο λοιπόν που παίζει η κοινωνική δομή και οι σχέσεις παραγωγής, πάνω σε αυτή τη βάση αντιλαμβανόμαστε ότι η απελευθέρωση του ανθρώπου πρώτα και κύρια από την ταξική εκμετάλλευση είναι αυτή που θα απελευθερώνει και τον άνθρωπο ως πρωταγωνιστή της κοινωνικής ζωής και από την ανάγκη του να στρέφεται σε ψυχοδραστικές ουσίες. Γι' αυτό λέμε ότι δεν είναι ελευθερία η τοξικομανία και γι' αυτό δεν πρέπει να είναι ελεύθερα τα ναρκωτικά. Γιατί εξάρτηση, χρήση σημαίνει φραγμός, πρώτα και κύρια στη διαδικασία της κοινωνικής συνειδητοποίησης. Και όπως είπαμε και πριν, εμείς θέλουμε τον νέο άνθρωπο με καθαρό μυαλό, με καθαρή σκέψη, ικανό να παλεύει για τη ζωή του, ικανό να βρίσκει τη δράση του μέσα από τη συλλογική πάλι. Και από αυτή τη σκοπιά ως κόμμα έχουμε συνολικά διαμορφωμένη θέση και πλαίσιο πάλης για το ζήτημα των ναρκωτικών, που απαντά στο σήμερα, αλλά δείχνει και την προοπτική για το αύριο. Και εκεί πατά, αν το θέλετε, και το σύνθημά μας, ζωή ολόκληρη και όχι με δόσεις. Γι' αυτό ως ΚΚΕ διεκδικούμε με ευθύνη του κράτους να παρθούν όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε κάθε άνθρωπος που βαδίζει στο μονοπάτι των ναρκωτικών και κίνητρο να διαμορφώνει για θεραπεία, αλλά να βρίσκει και δημόσιες δωρεάν δομές για να απεξαρτηθεί, για να μπορεί να ξαναβαδίσει πάλι στο μονοπάτι της κοινωνικής ζωής. Σήμερα διεκδικούμε πρόληψη, θεραπεία, κοινωνική επανένταξη, έρευνα, οι οποίες συνδέονται με μια λεπτή κόκκινη γραμμή, που είναι οι ίδιες οι αιτίες του φαινομένου. Διαμορφώνοντας θέσεις που έχουν στο επίκεντρο πρώτα και κύρια τον ίδιο τον χρήστη. Και γι' αυτό οι θέσεις μας πατούν στο τρίπτυχο πρωτογενής πρόληψη, θεραπεία, κοινωνική επανένταξη. Πρωτογενής πρόληψη, δηλαδή σε πληθυσμούς που ακόμα δεν έχουν πειραματιστεί με τις ουσίες. Γιατί για μας πρόληψη δεν είναι απλά η ενημέρωση, αλλά η προβολή ενός άλλου τρόπου ζωής και αξιών που θα ολοκληρώνουν τον άνθρωπο. Για μας πρόληψη είναι η συλλογική δράση, είναι ο αθλητισμός, είναι η πολιτιστική δημιουργία, είναι η μόρφωση, είναι η σταθερή εργασία. Για μας πρόληψη είναι αυτό που έχει στο επίκεντρο τις αιτίες που οδηγούν έναν άνθρωπο στη φυγή, άρα και στη χρήση. Και εκεί πάνω πρέπει να χτίζονται οι περιοριστικοί παράγοντες. Για την αντιμετώπιση μάλιστα του κοινωνικού φαινομένου, εμείς θεωρούμε ότι σήμερα απαιτείται μια κεντρικά σχεδιασμένη αντιναρκωτική πολιτική με πλήρη χρηματοδότηση πρώτα και κύρια από τον κρατικό προϋπολογισμό. Γι' αυτό είμαστε αντίθετοι με κάθε εμπλοκή και ιδιωτών και μη κυβερνητικών οργανώσεων και στην πρόληψη και στη θεραπεία και στην κοινωνική επανένταξη.
συντρόφισσες και σύντροφοι, για εμάς ως ΚΚΕ, με την πολιτική μας πρόταση και την πάλη μας για το σύνολο της ζωής και των αναγκών του ανθρώπου, κεντρικό σημείο είναι και η πάλη ενάντια στα ναρκωτικά και στον τρόπο ζωής που αυτή σηματοδοτεί. Δεμένη με την πάλη για ριζικότερες αλλαγές στην οικονομία και στην κοινωνία. Είναι ένα ζήτημα που ακουμπά και την ψυχή και τη συνείδηση των νέων ανθρώπων. Και γι' αυτό, αν θέλετε, επιδιώκουμε να ανοίξει ακόμα πιο βαθιά η πολιτική πρόταση διεξόδου του κόμματός μας για άλλη οργάνωση της οικονομίας, της κοινωνικής ζωής, που θα έχει πρώτα και κύρια στο επίκεντρο το πώς ικανοποιούνται οι ίδιες οι λαϊκές ανάγκες, άρα για μια κοινωνία που τα ναρκωτικά δεν χωρούν, γιατί ο άνθρωπος και οι ανάγκες του δεν μπορούν να είναι στο περιθώριο. Γι' αυτό και σήμερα, για άλλη μια φορά, λέμε καθαρά σε κάθε νέο άνθρωπο: πρόοδος είναι να κρατάς τη ζωή στα χέρια σου και όχι να την παραδίνεις. Ειδικά σήμερα που έντεχνα πλασάρουν ως προοδευτικό ό,τι πιο συντηρητικό και αναχρονιστικό υπάρχει. Το να υποτάσσεσαι στα όρια που σου επιτρέπει το σύστημα να ζεις, στις επιλογές που έχει επιλέξει το ίδιο το σύστημα να σου αφήνει δίθεν ελεύθερες. Για μας πραγματικά προοδευτικό είναι να μπορείς να σηκώνεις κεφάλι, να καθορίζεις εσύ τη ζωή σου, με γνώση των απαιτήσεων που έχει η ζωή, με την δράση σου και με την πάλη σου να ανοίγεις νέους δρόμους και για σένα αλλά και για τους γύρω σου, και με το μυαλό σου καθαρό να σχεδιάζεις, να ονειρεύεσαι το μέλλον σου. Γι' αυτό καλούμε κάθε νέο, κάθε νέα που δεν βολεύεται στο σύστημα, σε ένα σύστημα που τον θέλει στο περιθώριο, να συμπορευτεί με το ΚΚΕ, με την ΚΝΕ, μαζί να παλέψουμε για τη ζωή που μας αξίζει, για μια ζωή στον πόη των ονείρων μας και των δικών μας αναγκών. Πραγματικά για μια κοινωνία ελεύθερη από ναρκωτικά και όχι με ελεύθερα τα ναρκωτικά. Γιατί η διέξοδος δεν είναι στη φυγή, αλλά είναι πραγματικά στην οργανωμένη δράση και στην ανατροπή. Καλή δύναμη και καλούς αγώνες.